Επαρχικού Σχολείου του Αλήνιου για την επέτειο 25 Μαρτίου. Παρακαλούμε τον ιερατικό σου προϊστάμενο της κοινότητάς μας, τον πατέρα Νεκτάριο, να έρθει για την προσευχή. Λογητός ο Θεός που πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας τον αιώνα μη, όλοι μαζί, Πάτε ημών, ο ευθύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, και ευθύ το θέλημά σου, ως εν ουρανώ επιθυμητής, τον άνθρωπο ημών των επίσεων, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημίν τα φιλήματα ημών, ως και ημίς αρχήμες φιλέτες ημών, και μη σε μέσης μας πειρασμών, αλλά λύσε εμάς από τον πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
αξιολογιότατε, ιερατικός προϊσταμένου της κοιτών κοινότητάς μας, πάντε μητάριε, αξιόπεδρε της κοινότητας, κυρία Δημήτρα, αξιότιμη πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής, κυρία Διώτη, αξιότιμη κυρία Κάλλα, αξιότιμη κυρία Κόκκινη, πρόεδρε της Δημήτρα του Κοινωνικού Σχολείου. Σήμερα είναι μέρα ιστορικής μνήμης. Θυμόμαστε τους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία. Συγκινούμαστε γιατί αυτή η ελευθερία δεν την είναι στο σοκάκι. Αυτή η πατρίδα δεν ελευθερώθηκε με παραμύθια. Ελευθερώθηκε με αίματα και θυσίες. Ήταν 29 Μαΐου 1453, όταν η παρμή μιας χιλιόχρονης καρδιάς, της πιο έμπουξης αυτοκρατορίας της Βυζαντινής, σταμάτησαν να χτυπούν την αποφράδα την ημέρα. Πηχτό σκοτάδι έπεσε στη χώρα του φωτός και ο βάρβαρος έμεινε ηγέτης του πολιτισμένου. 400 χρόνια ο ελληνικός λαός υπέφερε, όμως αρνιόταν να παραδεχτεί ότι το χειμώνα της βιβλίας του δεν θα το διαδεχόταν η άνοιξη της απολύτρωσης. 400 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες μάχονταν αδιάκοπα κάτω από σκληρότατες συνθήκες εναντίον του Τούρκου κατακτητή, εναντίον της σκλαβιάς. Έρευνα για την ελευθερία, φλογερή αγάπη για την πατρίδα, ακράδαντη πίστη στο Θεό, είναι μερικά από τα νήματα που διασταυρώθηκαν για να εμφάνουν το Εθνικό Λάβαρο του 21 με την επιγραφή Ελευθερία και Θάνατος. Και όπως ήταν ενιαίος ο πόθος και η λαχτάρα, έτσι ενιαίος ήταν και ο αγώνας και η προσπάθεια των Ελλήνων. Φτωχή, διαπόλεμη και ασύνταχτη, μόνο με καρδιοφύλια και για τα δάνεια πολεμούν εναντίον μιας αυτοκρατορίας. Έτσι, η μακρινή μέσα στους αιώνες πορεία του ελληνισμού, που τόσο τραγικά ανακόπηκε στις 29 Μαΐου 1453, ξαναβρίσκει την έμπνευση στη συνέχεια της. Η ελευθερία, ύστερα από μακρά ουσία αιώνων, αμβλιωμένη σαν και πρώτα, επανέρχεται στον τόπο που γεννήθηκε. Και το θαύμα γίνεται. Η Ελλάδα ορθώνεται και πάλι και συνεχίζει την ηρωική διαδρομή της μέσα στον χρόνο και την ιστορία, δάσκαλος των μεγάλων αριθμών και των ευγενών ιδανικών. 25η όμως του Μάρτη είναι η μέρα ελευθεριάς και για θρησκευτικούς λόγους, γιατί είναι σφραγισμένη με το μεγάλο γεγονός του ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι η μέρα που αποφάσισε ο Θεός να κατέβει στη γη για να διαλύσει τα σκοτάδια της αμαρτίας και να ξεπηδήσει η ελευθερία της ανθρώπινης ψυχής. Ο Αρχάγγελος φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου. Ο αρχιερέας βροντοφωνάζει το σύστημα της εξέλιξης. Ελευθερία ή θάνατος. Τέτοιο είναι το μήνυμα της εθνικής επετείου και γι' αυτό μας δημιουργεί τεράστιες ευθύνες επανήλυσης. Γιατί στις 25 του Μάρτη σβήνουν δύο νύχτες και δύο αυγές προβάλλουν στον Αιγαίο. Δύο ελευθερίες που σμίγουν μέσα στην ίδια μέρα. Δύο ελευθερίες ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλη κόκκινη. Η ελευθερία του Έλληνα και η ελευθερία του ανθρώπου. Ζήτω 25 Μαρτίου, ζήτω η Ελλάδα μας. Οι μαθητές του σχολείου μας θα σας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην βιβλιοθήκη. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με την αναπαράσταση του ευαγγελισμού από μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης τάξης του διμέρου προγράμματος. Thank you.
πολύ παλιά τα χρόνια, ο Χριστός πριν γεννηθεί, Παναγιά στην Εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Λοιπόν, τα είδη που σου λέω να γράψει το κατακάτι μάνα. Και πότε, δε, πότε. Μια εβδομάδα πριν. Όταν κάναμε αντίθεση του πίτρο με, ρηφθήκαμε στο τεπούλιο πίσω από τους μάχους. Ο ρεός ξεμάθηκε και μετά από λίγο γύρισε τον μαθένα σου. Και μετά. Είδε μια ανάσα και μας είπε τι είδε. Ήταν εκείνη στο καμένο στο χώμα. Ένα χέρι και ένα κεφάλι που έπρεπε να αναλόγησε. Αγάλματα, σου λέω. Αρχαία. Από τους Ιωαννίδες και τις Περιγίδες. Και είναι τόσο σπουδαία νέα αυτά. Όχι, ρε Στράτη, έχουν τώρα την τούρου για αυτά τα κόσμια. Δεν κατάλαβα τώρα. Γυρίζουνε κάποιοι σαν περιγυρητές αρρώστια. Ξέρεις, από αυτούς που γυρίζουν από την Περιγίδη σε Περιγίδη και το ψάχνουν αυτά. Ξέρεις πως θα γίνει. 50 μισά βρέσουν για τα πράγματα και σύνει το μισά του κοσμένου. 50 μισά, μιλαθήκανε με φαίνεται η Στράτη. Από εδώ τα πάτια. Βλέπετε το μονοπάτι. Μόλις τελειώνει, θα δείτε με βάλει ένα νέο.
ώρα και καλύτερα να έχουμε. Πού μας κατάλαβε, πάμε πολύ στάδι πίσω, να μην αρέσει αυτό που πάμε να κάνουμε. Ελάχιστος, τώρα θα μιλήσω. Πάρτε τους. Καπετάνιε, περίμενε. Κοίτα τι βρήκα. Έχουν αγάλματα. Σοβαρά μας, καπετάνιε. Ακούσαμε πως οι φράγκοι δίνουν 50 χρυσά ρώσια για αυτά. Όλα σε το μυαλό. Δεν είμαστε προδοτές, αν για δεν είμαστε. Μας τα πάσε το δίτο χρυσάφι. Θέλουμε να πολιμήσουμε στο πλευρό σου. Ακούστε όλοι σας. Και αυτό που πήγατε να κάνετε προδοσία λέγεται. Για αυτά πολεμάμε, μωρέ. Αυτά είναι η πατρίδα μας, η ιστορία μας. Όχι 50, αλλά 1000 γρόσια να σας δίνω να μην τα δώσετε στους πράγμους. Δεν θα πουλήσουμε την πατρίδα κομμάτι-κομμάτι. Τη λευτεριά μας θα την πουλούσαμε ποτέ. Κακιά η ώρα εδώ. Δεν είμαστε προδοτές. Κρύψτε τα αγάλματα. Ετοιμάστε το φέκε και βόλια, όσο για σας να πω τι μετανιώσατε. Ετοιμάστε τα άρματά σας. Ο Τούρκος δεν ησυχάζει. Εμπρός, τι με κοιτάτε. Έχει δρόμο ακόμα ο αγώνας.
όλη μέρα. Καλύτερα να μην ξαπλουθήσουμε. Κουράστηκα και εγώ, Μάνα. Εγώ δεν είστε έτσι. Εδώ θα μαζί σου. Παραγία. Κάτι κακό είναι εκεί έξω απόψε. Τι φοβάσαι, γυναίκα, κλέφτες θα δω. Θα κατέβει κατά τα λεπτά, να πιέσουν εδώ με κατσίδι. Σπίτι, η καρδούλα μου σαν να πω σκουφέκερ. Ο νους μου όλος το κίνημα στο γέρο. Έχει πάει 8 μήνες που έχει πιέσει στα βουνά. Πόσο φοβάμαι το παιδί μου. Κάνε κουράγιο, μάνα. Το φυλάει Παναγία. Απ' το στόμα σου και του Θεού και αυτή. Ζωή αυτή η κλεφτουριά. Μαύρη. Όλη τη μέρα πόλεμο, τη νύχτα καράβουλη. Είναι αλήθεια δύσκολη η κλεφτουριά, μωρή μου. Μα μπορεί να έχουν δύσκολα, έχουν την ευτεριά τους όμως οι κλέφτες. Ενώ εμείς... Κι εγώ κλέφτης δεν είμαι, όταν μεγαλώσω ο πατέρας, σαν τον αδερφό μου. Εσύ κοίτα με μεγαλώσει πρώτα και μετά θα έρθουμε. Εσύ μου μιλάς, εγώ δεν έρθω. Ξέρεις, δεν σου το είπα. Ήρθε περαστικός ένας παπάς. Όχι, στάσου, διάκοσε τον καθαρό. Παπαπλάσα, μα λένε ότι ήταν του κύριου Κνάφου τον είδα. Και ποιος είναι αυτός, τι κάνει εδώ. Σχ, αυτά δεν είναι για εσάς. Το στόμα κλειστό. Ένιωσε ο πατέρα και κανένα δεν θα μας πιάσει κουβέντα. Λεβεντάθρωπος ήταν εδώ, απλά κάτω από τα ράσα. Μας μίλησε στο εκκλησάκι του Αγιώνη. Αντί να εξηγήσει το Ευαγγέλιο, είπε άλλα λόγια. Και σε τι σας είπε ο γέροντας, άντρα μου? Να, είπε πως κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Θα γίνει επανάσταση, το γένος μας θα ξεσηκωθεί. Είναι, λέει, θέλημα Θεού να ελευθερωθούμε. Αμήν, Παναγία μου! Τι λέτε, ωραία, ποιος θα ξεσηκωθεί, μία κουφτά άνθρωποι? Μία κουφτά άνθρωποι με καρδιά μας. Και πού θα βρεθούν τα όπλα? Παρόν την πόλια. Οι κλέφτες θα κάνουν την αρχή και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Στην Ευρώπη μαζεύονται εθελοντές και τα μέλη μιας μυστικής εταιρείας οργώνουν τον νέο παπά Κρυσάκη. Οργανώνουν κόσμο, το συγκεντρώνουν και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Όσα για όπλα και πόδια, από όλα θα βρεθούν. Εγώ λέω να έχεις το νου σου. Θα προσέχεις τι λες και τι κάνεις. Γλιτώσαμε με τον Κίτσο. Δεν θα μας τη χαρίσουν ξανά. Παναγία μου! Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Και καλό δεν θα είναι. Ανοίξτε, για το όνομα του Θεού, γρήγορα! Ποιος είσαι? Εγώ με πατέρα ο Κίτσος, γρήγορα! Χριστέ μου, το παιδί! Χτυπημένος είναι. Αδερφέ μου, τι έπαθες? Τι έγινε, Κίτσο μου, ποιος εκθέτησε, πού, πότε? Όχι, να πάρω μία ανάσα πρώτα, λίγο νερό λένε. Να, κατέβηκα το γιο μου με άλλους έξι. Μας έστειλε ο καπετάνιος σε κανένα ζωντανό. Πήγαμε στο Μαδρί του Βελίου. Εδώ πιο κάτω, αρπάξαμε καμπόσια κατσίκια, αλλά φεύγοντας πέσαμε πάνω σε καμπόσους Τούρκους. Ήτανε περισσότεροι, μα δεν έκανα την πίσω, τους μ' αρέσανε. Αφού μας τέλειωσαν τα πόλια και το πολίτη, τους επιτεθήκαμε με τα χαντζάρια. Γύριες αν οι άπιστοι, το βάλαν στα πόδια. Μα, ένας, πρόλαβε και έριξε. Το βόλι με πήρε στα πλευρά, να, εδώ. Για να δω, δεν φαίνεται βαθιά. Ξιστά σε πήρε. Λένω. Ναι, σύρε, ωραία, Λένω. Βράσε λίγο νερό. Αρετή, βρες τίποτα καθαρά πανιά να καθαρίσουμε την πηγή. Γεια σας, πατέρα. Πες μου, Κίτσο. Και εγώ θα βοηθήσω. Πες μου, Κίτσο, για τους κλέπτες. Σε παρακαλώ, θέλω να μάθω. Άσε, Αντώνη, τον αδερφό σου να ξέρει.
έτσι ξεχνάω και εγώ τον πόνο μου. Τι θέλεις να μάθεις, Αντώνη? Πού μένει η κλεφτασκίτσο? Στα βουνά κρύβομαστε, αδελφέ μου, στις μυλικές και στους βράχους. Και πού κοιμάστε? Στρώμα έχουμε τη γη και προσκέφαλο τις πέτρες. Και τι τρώτε? Πρέπει να μην φάμε για μέρες. Όταν πολεμάμε, δεν αφήνουμε το τουφέκι μας ούτε στιγμή. Και τους νικάτε τους εχθρούς? Βέβαια τους νικάμε. Και θα τη λευτερώσουμε την πατρίδα. Κλέφτης θα γίνω κι εγώ σαν εσένα, κίτσο. Αν με μεγαλώσεις θα γίνεις μικρέ. Άσε με τον ίδιο καταφός να ξεκουραστεί. Πήγαινε γρήγορα για ύπνο. Καλά, μάνα, κίτσο μου να με πες και εμένα μαζί το φίλης. Γρήγορα μέσα, είπα που δεν σκρέει πάνω στα βουλιά. Αλλά δεν φεύγω. Αλλά εγώ τα γίνω κλέφτης, δεν το ξέρεις. Ποιες λίγο, έχασες πολύ αίμα. Μάνα, τράβε και φτιάξε ό,τι προχειρό μπορείς από τον δρόμο. Δρόμο, ποιο δρόμο? Δεν έχεις να πας πουθενά έτσι από μένας που είσαι. Πρέπει να φύγω, μάνα. Θα άρχισε ανίδη να ψάχνω. Δεν πρέπει να με βρουν εδώ. Και μην έρθω κι εσείς. Έχει δίκιο το παιδί Μαργό. Αν το βρούμε εδώ πάμε όλοι χαμένοι. Θα μας ξεκάνει ο Βελής. Ευκαιρία ψάχνω. Τι να κάνω, εσείς τι άλλο ξέρετε καλύτερα. Πάρα ετοιμάσου κάτι. Πατέρα. Την ώρα είναι κολό. Πατέρα, το αποφάσισα. Φύγω και εγώ μαζί με τον Κίτσο. Τι λες, ωραία, Νικόλο? Από καιρό το σκέφτομαι, πατέρα. Το χάσω το νου μου. Αλλά δεν ήξερα πώς θα σας το πω. Κλέφτης και εσύ, μικρό παιδί. Μπορεί να είμαι μικρό στα χρόνια. Εδώ μέσα όμως νιώθω γενναίος και έτοιμος για όλα. Θα αντέξεις πολύ, Νικόλο. Η ζωή μας είναι δύσκολη. Μην προσπαθείς να μου αλλάξει την γνώμη, Κίτσο. Το πήρα απόφαση και δεν κάνω πίσω. Τα δικά μου τα άρματα τα έδωσα στον αδερφό σου. Τούτα εδώ ήταν του Μακαρίτη του παππού σου. Ήταν περήφανος άνθρωπος και ποτέ του δεν προσκύνησε Τούρκο. Γι' αυτό τον κρεμάσανε. Πάρτα και κοίτα μου μην τα τροπιάσεις. Θα μας βλέπει από εκεί πάνω ο παππούς. Άντε και καλό βόλιο. Δεν έχει αγάπη πληγή τώρα. Βγήκε το σκοτωμένο το αίμα. Πάρε το μισάνι, Κίτσο, για να σε χαιρετήσω. Χαίρετε και εμένα, Λένο. Φεύγω και εγώ μαζί με τον Κίτσο. Τι είναι αυτό που ακούω, άντρα? Κάνε κουράγιο, Μαργό. Φεύγει και ο Νικολός κλέφτης. Μικρό παιδί, πάρε καμία κουβέντα. Δεν αντέχω τη σκλαβία, μάνα. Τα πάω στα βουνά και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Άστο, μάνα, και την πατρίδα το κάνει. Δύο παλικάρια γέννησα και μου τα πήρε και οι δύο με την κλεφτουγιά. Άσε τα μυρολόγια, μάνα, και δώσε μας την ευχή σου. Ο πατέρας, μάνα, μου έδωσε την ευχή του. Δώσε μου και εσύ την δικαιά σου για να έρθω για φυλακτό. Άντε, γεια σου και εγώ. Ευχαριστώ, μάνα. Θέλω να σε χαιρετήσω και σε ένα κίτσο. Πάμε, ρε Νικολό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και δεν θα αρχίσει να χαράξει. Μη μας έρθει. Ημέρα. Άιντε. Στο καλό. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας. Καλή ελευθερία. Καλή εντάμωση. Καλή ελευθερία. Αμήν. Αμήν. Thank you.
χθες, όσοι είχαμε τη χαρά να έρθουμε εδώ και να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση των μεγάλων του Δημαρχείου Σχολείου για την 25η Μαρτίου, αλλά και για την, για την 25η Μαρτίου της Καλλιέργειας των Τόπων και τον Ευαγγελισμό. Ήρθαμε σήμερα να προπαρακολουθήσουμε αυτά τα παιδιά και πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα πω το πρώτο που είδα όταν τα παιδιά πήγαιναν το προπάριο της Ευαγγελισμού. Αν προσέξατε, τα περισσότερα δεν έβλεπα το κείμενο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι στα αρχαία ελληνικά, είναι δύσκολο κείμενο. Απ' έξω το λέγανε τα παιδιά. Και αυτά που λέγανε που βλέπαν το κείμενο, έτσι τυπικά, στην ουσία το γνώριζα. Αλλά και μετά στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, το κορίτσι που παρίστανε τον Άγγελο εκεί, η Παναγία, στα αρχαία ελληνικά απήγαινε αυτό που απήγαινε. Θαύμα, ειλικρινό θαύμα. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά από γυμματινό σχολείο, με δύο φορές την εβδομάδα μαθήματα, με τέτοια όσα ελληνικά να μας παρουσιάζουν τέτοιο πρόγραμμα. Πόσο τυχεροί είμαστε εμείς που είμαστε εδώ σε αυτή την κοινότητα και προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και πόσο τυχεροί που έχουμε την κυρία Κράτια και εκπαιδευτικό προσωπικό να προσπαθούν με τέτοια μεγάλη δύναμη για να μάθουν αυτά τα παιδιά να εκφράζονται με τέτοια άνεση που στην ουσία νομίζω ότι είναι από την Ελλάδα τα παιδιά έρχονται. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε και εμάς και εσάς τους γονείς που φέρετε τα παιδιά και τα εμπιστεύεστε σε εμάς και παροτρύνω όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες της περιοχής μας να εγγράφουν τα παιδιά τους στο ημερήσιο ή στο παγκοσμιό σχολείο. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από αυτό. Καλύτερα να κάνετε οικονομία οπουδήποτε αλλού στην καθημερινότητα, αλλά εδώ με χαρά να φέρετε παιδιά σας και αυτά τα χρήματα θα είναι το μέλλον. Αυτά τα παιδιά θα είναι οι απόγονοι αυτών των ηρώων της 25ης Μαρτίου. Αυτά θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας και γι' αυτό η Ελλάδα ποτέ δεν πεθάνει. Και εγώ το είπα και χθες, αλλά θα το πω και σήμερα, σας βεβαιούμε ότι η κοινότητα, η μεγαλύτερη κοινότητα της καθεδρικών νότου του Δημητρίου θα παραμείνει δυνατή, ενωμένη και πανίσχυρη για τα επόμενα γιορτάσματα 92 χρόνια, άλλα 92 χρόνια. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευή. Πρώτον, καλέσω τον πατέρα Νεκτάριο να μας μιλήσει και να κάνουμε την προσωπική του περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σήμερα στην γιορτή μας. Τιμήσατε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας βέβαια. Ευχαριστώ πολύ και τις δασκάλες του σχολείου. Σας διαβεβαιώ ότι όλοι μας κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μάθουμε τα παιδιά σας τα ελληνικά γράμματα και να μείνουν κοντά στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό. Παρακαλώ τον πατέρα Νεκτάριο. Θα λέγανε γύρω χειροκρότημα για τα παιδιά εκεί. Εμεί σήμερα βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε να καμαρώσουμε τα δικά σας τα παιδιά. Να τα θαυμάσουμε, να τα καμαρώσουμε για πόσο όμορφα και μαθαίνουν και τη γλώσσα, αλλά το πόσο όμορφα μας παρουσιάζει την παράσταση. Και ποιος είναι και το μικρό παιδάκι, ο Αντώνης. Ο Αντώνης. Που ήταν πράγματι θαυμάσιος, γιατί μέσα σε όλα τα μεγάλα τα παιδιά ήταν και αυτός εκεί πέρα, μαζί με την 8η τάξη, που θα έλεγα και αυτό τόσο άνεση έκφρασε την αγάπη του για την ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι μια εθνική γιορτή συνδέεται με τον Ευαγγελισμό. Η γιορτή της πίστεως, γιατί αδελφοί μου, για μας τους Έλληνες, η πατρίδα μας συμπορεύεται με την πίστη. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, σε μια γιορτή που αναφέρεται 25 Μαρτίου, συνδέεται και με την ελευθερία της πατρίδος μας. Εγώ εύχομαι, αδελφοί μου, να συνεχίσετε τα παιδιά σας να τα διδάσκετε, την γλώσσα, την κουλτούρα, την πίστη μας. Έτσι μόνο και τα σχολεία μας συνεχίζουν να μένουν ανοιχτά
αλλά και θα καμαρώνουμε τους επόμενους ήρωες Ελληνοαμερικάνους, οι οποίοι ξέρουν τι πιστεύουν, ξέρουν την ιστορία. Αυτό διδάσκεται από εσάς πρώτα, από τις οικογένειες και κατά προέκταση από το σχολείο. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Αργά, την διευθύντρια του Σαββατινού και του Υποκριτού Σχολείου μας, που τόσο όμορφα μας επιδρασκάλε, μας ετοιμάζει τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Έχουμε σε όλους χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα! Και καλή παρέλαση 14 Απριλίου. Έτσι σας περιμένω και όλους και στο ναό αύριο και το Δευτέρα για να γιορτάσουμε την ανήμερα της γιορτής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλημέρα να έχετε.